δύσκολο όταν δεν έχεις δουλειά. Ναι. Και πόσο μάλλον η δουλειά η... που ενέχει και την ματαιοδοξία την προσωπική. Δηλαδή, εμένα δεν είναι ότι κάνω κάτι καλά, περάσαμε τη δουλειά μου. Αν απορρίπτεις τη δουλειά μου, απορρίπτεις και εμένα. Έτσι το παίρνω εγώ, έτσι το παίρνουμε οι ηθοποιοί, έτσι το παίρνουμε οι καλλιτέχνες. Που δεν έχουμε να δείξουμε κάτι που φτιάχνουμε τα χέρια μας ή κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όλες οι δουλειές κάπως έτσι είναι. Αλλά πιο νομίζω... πολύ εμείς. Εγώ... Δεν είμαι νέα πια, δεν είμαι πολύ ταλαντούχα, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι αλλιώτερη. Μένουν όλα αυτό. Εσύ όμως το έχεις πάρει το θέμα της, και της εμφάνισης, που εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Το έχεις πάρει αμερικάνικα. Δηλαδή εσύ είσαι καλύτερη και από πέρυσι, καλύτερη και από πρόπερσι. Καλύτερη και από μικρότερη. Αυτό το, θέλω να πω ότι το έχεις βάλει δε και καλά. Βέβαια. Δε και καλά γιατί. Δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι το να, έχεις, να είσαι fit, να είσαι τέτοιο, να γυμνάζεσαι είναι ψυχική, ψυχική υγεία. Είναι, βέβαια. Απολύτως. Απολύτως. Έφτιαξα στο σώμα μου και στον οργανισμό μου και στην προσωπικότητά μου πράγματα απ' έξω προς τα μέσα. Το ρόλο ηθοποιή τον βρίσκουμε μέσα μας για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Είναι φορές που άμα δεν το βρίσκουμε, λένε λοιπόν, πάρε το σχήμα. Φτιάξε το σώμα, βάλε τη γόβα αναλόγως τα φοράς και θα σου έρθει και εσωτερικά. Λοιπόν, όταν φτιάχνεις το σώμα, φτιάχνει και το μέσα. Αισθάνεσαι καλύτερα. Φτιάχνει και το μέσα. Καθαρίζει το μυαλό, στέκεσαι πιο καλά, πατάς στη γη, το κεφάλι μπορεί να είναι στον ουρανό. Πρέπει να είναι στον ουρανό. Τα πόδια στη γη. Σωστά. Θέλω να πω, απ' έξω ανεβαίνεις.